Νομίζω ότι ήταν ένα παιχνίδι τελικός. Ξέραμε εξ αρχής ότι θα κριθεί στις λεπτομέρειες. Αγωνίστηκαν δύο πολύ ποιοτικές ομάδες, οι οποίες και οι δύο έκαναν φανταστική πορεία στο φετινό πρωτάθλημα, το οποίο ήταν ιδιαίτερο. Και αυτή η ιδιαιτερότητα του προγράμματος νομίζω ότι έπαιξε και το ρόλο της. Συγχαρητήρια να δώσουμε στον Ηρόδοτο. Από εκεί και πέρα, από τη μεριά μας, νομίζω μόνο μία λέξη μας εκφράζει αυτή τη στιγμή. Και είναι η περηφάνεια. Περηφάνεια για όλη την πόλη, τη διοίκησή μας και πάνω απ' όλα για τους ποδοσφαιριστές μας. Νομίζω καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς κατέθεσαν την ψυχή τους. Απόδωσαν πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Και για μένα, σαν προπονητής τους, πραγματικά είμαι περήφανος που συνεργάζομαι μαζί τους. Ήταν μια απόλαυση κάθε στιγμή, είτε ήταν προπόνηση, είτε ήταν επικοινωνία και πάνω απ' όλα ήταν το να τους βλέπω από τον πάγκο να αγωνίζονται μέσα στο γήπεδο. Πολλά μπράβο σε όλα τα παιδιά. Δυστυχώς έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Σήμερα χαίρεται μόνο ένας. Όμως τελειώνουμε τη σεζόν με ψηλά το κεφάλι. Ήταν μια φανταστική σεζόν για μας, η οποία θεωρώ ξανααναψε για τα καλά τη φλόγα, ούτως ώστε η ομάδα μας να συνεχίσει να κάνει βήματα προόδου. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι αξίζουν συγχαρητήρια στην αντίπαλη ομάδα. Παίξαμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα, δουλεμένη. Έχουν δύο χρόνια σχεδόν το ίδιο ρόστερ, έχουν σχεδόν δύο χρόνια τον ίδιο προπονητή και δεν το λέω για να το πω, όντως ήταν μια πάρα πολύ καλή ομάδα, ένας άξιος αντίπαλος και εδώ κολλάει το ρητό ότι η αξία του ηττημένου δίνει δόξα στον νικητή. Από εκεί και πέρα, για τη δικιά μας την ομάδα, αυτό που κάναμε δεν ήταν εύκολο. Είμαι εδώ περίπου ένα μήνα και από την πρώτη μέρα είμαστε με τον πιστόλι στον κρόταφο, θα έλεγα, γιατί ξέραμε ότι για να πάρουμε το πρωτάθλημα έπρεπε να κάνουμε το απόλυτο. Το έχουμε πετύχει μέχρι στιγμής, πήραμε το πρωτάθλημα και η πίεση αυτή στο να πετύχουμε το απόλυτο όχι απλά μας λύγησε και όσο και αν στραβώναν τα παιχνίδια, κάναμε ανατροπές, βγάζαμε ψυχή μες στο γήπεδο, βελτιωθήκαμε αρκετά από το πρώτο παιχνίδι μέχρι σήμερα και αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στους παίχτες γι' αυτό. Τώρα όσο για την κατάξυση του πρωταθλήματος αυτού, αξίζουν πολλά συγχαρητήρια σε όλους. Έχουν όλοι μερίδιο ευθύνης, οι προηγούμενοι προπονητές, το ρόστερ όλο, η διοίκηση, γιατί σίγουρα έκαναν τα πάντα και έβαλε ο καθένας το λιθαράκι του για να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα. Η επόμενη φάση, coach, τώρα είναι οι αγώνες μπαράζ, έτσι, είναι μια δύσκολη διαδικασία. Ποιο είναι το σκεπτικό του Ηρόδοτου για αυτούς τους αγώνες? Σίγουρα ο πρώτος στόχος κατακτήθηκε. Από εκεί και πέρα ο Ηρόδοτος είναι μια ομάδα που βάζει πάντα καινούριους στόχους. Είναι καταδικασμένος να πρωταγωνιστεί. Ένα κασκόλ γύρω από το λαιμό, θα έρχομαι για να σου τραγουδώ. Ηρώ, δεν είμαι καλά. Έλα! Η ομάδα είναι καταδικασμένη να πρωταγωνιστεί σε όποια διοργάνωση και να συμμετέχει. Και εφόσον θα μπούμε στο χώρο, θα χορέψουμε. Από εκεί και πέρα, το σημερινό πρωτάθλημα θέλω να το αφιερώσω σε έναν άνθρωπο, γιατί πάνω απ' όλα είναι άνθρωπος. Είναι, αν όχι ο καλύτερος, από τους καλύτερους ανθρώπους που έχουν γνωρίσει στον χώρο του ποδοσφαίρου. Είναι ο πρόεδρος της ομάδας, ο κύριος Γεωργιάδης. Θέλω να το πω μέσα από την καρδιά μου αυτό, το αφιερώνω με τον τίτλο. Εντάξει. Είμαστε εδώ πολύ χαρούμενοι και συγκινημένοι εδώ όλη η ομάδα, όλος ο κόσμος, που δώσαμε μια μεγάλη χαρά εδώ πέρα στο λαό του Ηρωδότη και της Αλικαρνασσού. Είναι μια γιορτινή μέρα για μας. Είμαστε όλοι πάρα πολύ συγκινημένοι και θεωρώ ότι αυτό είναι κάτι ώστε ο Ηρόδοτος έχει μεγάλη ιστορία, έχει μεγάλη δυναμική. Το είδαμε και σήμερα. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε τον κόσμο καλά. Σήμερα κανονικά το γήπεδο έπρεπε να είχε 2.000 κόσμο. Όμως θέλω να δώσω συγχαρητήρια στα παιδιά που κατάφεραν και πέτυχαν έτσι εν μέσω COVID, εν μέσω όλων αυτών των δύσκολων καιρών, να φέρουν τον τίτλο εδώ στην Αλικαρνασσό. Γιορτάζουμε σήμερα, ξεκουραζόμαστε και μετά θα δούμε τις επόμενες ημέρες πότε θα παίξουμε τα μπαράζ, να δούμε τι ακριβώς μπορούμε να πετύχουμε εκεί.
Πάρα πολύ χαρούμενος που βοήθησε την ομάδα. Να σου πω την αλήθεια, ακόμα δεν έχω συνειδητοποιήσει το τι έχω καταφέρει, τι έχουμε καταφέρει γενικά σαν ομάδα. Τίποτα, υπερηφάνεια, χαρά, που δώσαμε χαρά πρώτα απ' όλα στον κόσμο της ομάδας. Και τίποτα, είναι ευλογία, ευλογία. Για τη φάση του γκολ, τι θυμάσαι μετά? Ναι, σε αλήθεια δεν θυμάμαι και πολλά. Το πίστευα, να σας πω την αλήθεια, πριν τον αγώνα. Ήρθε η φάση, μου ήρθε όπως πρέπει, πήδηξε καλά και μπήκε το γκολ. Δεν θυμάμαι πολλά, να σας πω την αλήθεια. Αυτό. Το αφιέρωσα στον πατέρα μου που πριν κάποια χρόνια τον είχα χάσει. Στην οικογένειά μου, στα παιδιά, σε όλους. Σε όλους, στους φίλους μου, σε όλους. Να είστε καλά.